Βουτιάνο του 5% κατέγραψε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από την υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την S&P. Ενδεικτική και η πτώση 5% για τον 20άρι με όλες τις μετοχές στο κόκκινο. Αν και η αξία των συναλλαγών παρέμεινε χαμηλή, οι ζημιές στις τιμές των μετοχών είναι δραματικές με τον κλάδο των τραπεζών να δέχεται το μεγαλύτερο βάρος. Στις 5 ώρα Ελλάδος, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραψε πτώση κατά 5%, υποχωρώντας κάτω από το φράγμα των 1.800 μονάδων. Η μετοχή της Εθνικής έπεσε κατά 3,75%, κάτω από τα 13 ευρώ με 20 εκατομμύρια τζίρο από τα 90 συνολικά. Έντονα πτωτικά κατά 8% κινήθηκε η μετοχή της Alpha Bank στα 6 ευρώ με 5 εκατομμύρια τζίρο. Η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύτηκε με πτώση 4,51% στα 5,50 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς διαπραγματευόταν με απώλειες 4,40% στα 6,08 ευρώ. Αναφορικά με άλλες οικονομικές ειδήσεις, με ταχύτατους ρυθμούς ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση της ελληνικής οικονομίας από τη Standard & Poor's. Ο οίκος άνοιξε το φάκελο της Ελλάδας μόλις την περασμένη Παρασκευή και σήμερα προχώρησε στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από Α+1 στο Α+2. Οι προοπτικές αξιολόγησης είναι τώρα σταθερές, κάτι που σημαίνει πως στο ορατό μέλλον τουλάχιστον δεν σχεδιάζεται νέα υποβάθμιση. Ο αναλυτής εξηγεί πως η συνεχιζόμενη παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση έχει επιτείνει την θεμελιώδη απώλεια ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.